Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά μας που και φέτος μας αξίωσε ο Θεός να φτάσουμε στο μήνα Σεπτέμβριο, ο οποίος θεωρείται ο παγκόσμιος μήνας της νόσου Αλτσάιμερ, και επομένως δεν περιοριζόμαστε πια σε μία μέρα, που είναι 21 Σεπτεμβρίου, αλλά τελικά γιορτάζουμε όλο τον μήνα, γιατί πραγματικά οι εκδηλώσεις τις οποίες έχουμε οργανώσει σε όλο τον κόσμο είναι πολύ περισσότερες από την εκδήλωση μιας μέρας. Ας αρχίσουμε με ένα βίντεο, το οποίο τελικά έγινε πρόσφατα δωρεάν από τους ηθοποιούς Ελισάβετ Μουτάφη, Ρένου Χαραλαμπίδη και Γρηγόρη Γιαννόπουλου. Μίλησε. Εκφράσου. Τι περιμένεις? Μην το κρατάς άλλο μέσα σου. Μην απελπίζεσαι. Διώξε το φόβο και βάλε χρώμα στη ζωή σου. Το δικαιούσε. Η νόσος Αλτσχάιμερ δεν αφορά μόνο το άτομο που πάσχει, αλλά και ολόκληρη την οικογένεια. Μπορεί μέχρι σήμερα να μην έχει βρεθεί το αποτελεσματικό φάρμακο. Υπάρχουν όμως τρόποι για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών και της οικογένειάς τους. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα. Και ενημερώσου σωστά. Το μικρό βιντεάκι παρουσιάστηκε, δόθηκε να ανεβεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ίσως κάποιοι από εσάς το έχετε δει, το έχετε ακούσει, και πραγματικά νομίζω ότι βοήθησε αρκετό κόσμο στο να εκφράσει τα προβλήματά του, έτσι ώστε να μπορέσει να δεχτεί βοήθεια. Ο τίτλος της σημερινής παρουσίασης που εγγενιάζει τον μήνα είναι «Η νέα εποχή στη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση της άνοιας». Το διάγραμμα της ομιλίας αποτελείται από κάποιες πινελές επιδημιολογικές για την άνοια, την αλήθεια για τη διάγνωση σήμερα, την πρόληψη, τη φαρμακευτική αντιμετώπιση και μη φαρμακευτική αντιμετώπιση, πολύ σύντομα. Και ας αρχίσουμε με την επιδημιολογία. Ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στο Economist 27 Αυγούστου του 2020 λέει ότι καθώς η ανθρωπότητα γυράσκει, αυξάνει ο αριθμός των ασθενών με άνοια. Αυτό βέβαια το ξέραμε, αλλά παρόλα αυτά είναι μια αλήθεια την οποία θα πρέπει να την εμπεδώσουμε. Και εδώ βλέπουμε τα νούμερα, τα οποία πραγματικά είναι τρομακτικά. Τώρα πια κάθε 3 δευτερόλεπτα έχουμε κάποιον ασθενή, ενώ πριν από 5 χρόνια, πριν από 8 χρόνια, είχαμε κάθε 12 ή κάθε 15 δευτερόλεπτα έναν ασθενή να διαγνώσκεται με άνοια. Το κόστος το 2030 θα ανεβεί στα 2-3 εκατομμύρια και οι ασθενείς μας το 2050 θα ξεπεράσουν τα 150 εκατομμύρια. Ενώ λοιπόν ονομάζουμε πανδημία την νόσο Αλτζάιμερ, συγχρόνως ονομάζουμε πανδημία και την νόσο του COVID, όπου από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι θάνατοι από COVID, την ίδια περίοδο που είχαμε COVID τα άλλα χρόνια, δεν ήταν πολύ διαφορετικοί. Δηλαδή, το 2016 φαίνεται ότι οι θάνατοι ήταν ακριβώς ο ίδιος αριθμός, είχαν τον ίδιο αριθμό που είχαν οι ασθενείς με COVID την ίδια περίοδο. Και η πανδημία της άνοιας δεν φαίνεται μόνο το ότι αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών με την πάροδο του χρόνου, φαίνεται και από μια πραγματικότητα η οποία είναι θλιβερή. Το 1/4 των κρεβατιών των νοσοκομείων της Μεγάλης Βρετανίας φιλοξενούνταν ασθενείς με άνοια, στο 1/4. Δηλαδή, ενώ τα νοσοκομεία έχουν γίνει για να φιλοξενούμε ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται διάγνωση και έναρξη θεραπείας ή και πιθανώς κάποιες θεραπείες οι οποίες χρειάζονται νοσοκομειακή φροντίδα, ξαφνικά ή βαθμιαία, όπως θέλετε πείτε το, το 1/4 των κρεβατιών γέμισε από ασθενείς με άνοια. Δεν υπήρχε άλλος χώρος να βάλουμε τους ασθενείς με άνοια στη Βρετανία. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η πανδημία, για την οποία όμως δεν γίνονται και δεν παίρνονται τα ανάλογα μέτρα από τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Απ' την άλλη μεριά, η αλήθεια για τη διάγνωση πραγματικά μας σοκάρει κάθε φορά που ασχολούμαστε με αυτή, διότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που λένε ότι το 2 με 39%
δηλαδή μέχρι και 40% των ασθενών ενός Αλτσάιμερ και περίπου το ίδιο ποσοστό, 42% των ασθενών με αμνησική ή πυανοητική διαταραχή, δεν έχουν β' αμυλοειδές στον εγκέφαλό τους. Άρα δεν πάσχουν από νόσο Αλτσάιμερ. Εμείς ωστόσο τους βαφτίζουμε, τους λέμε ότι έχουν νόσο Αλτσάιμερ. Και μια πρόσφατη μελέτη, η οποία είναι τώρα σε review, σε κρίση, με μικρό αριθμό ασθενών, λέει ότι το 77,5% των ασθενών με νόσο Αλτσάιμερ, σε αυτούς που βάζουν διάγνωση με τα κριτήρια, έχουν θετικό το PET, που είναι μία εξέταση η οποία δείχνει το φορτίο του β' αμυλοειδούς στον εγκέφαλο. Και ένα μόνο 47,8% των ασθενών με ηπιανοητική διαταραχή επίσης έχουν αυτό το φορτίο. Δηλαδή, ένας στους δύο ασθενείς που έχουν ηπιανοητική διαταραχή δεν έχει νόσο Αλτσάιμερ. Πολύ σημαντικό αυτό. Και το 77% μόνο έχουν νόσο Αλτσάιμερ από αυτούς στους οποίους βάζουμε διάγνωση. Γίνεται προσπάθεια παγκόσμια, και αυτή είναι μια προσπάθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να περάσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να κάνουμε screening σε όλους τους ηλικιωμένους, αλλά ακόμη δεν έχουμε βρει όλα τα επιχειρήματα τα οποία θα στηρίξουν αυτή τη σκέψη μας. Αλλά ωστόσο πρέπει να ξέρουμε ότι κερδίζουμε πάρα πολλά με την έγκαιρη διάγνωση. Πρώτα-πρώτα γίνεται καλός σχεδιασμός φροντίδας. Αν ξέρουμε ότι ο ασθενής μας που έχουμε μπροστά μας, ο αγαπημένος μας άνθρωπος, έχει νόσο Αλτσάιμερ, καθόμαστε και συζητούμε με την οικογένεια πώς θα τον φροντίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να έχει ποιότητα ζωής και εκείνος και εμείς. Επίσης, μπορούν να οριστούν και να προγραμματιστούν μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις, οι οποίες τελικά θα είναι σε κάθε στάδιο της εξέλιξης της νόσου διαφορετικές. Και επομένως πραγματικά θα μπορέσουν να σταθούν πλάι στον άρρωστο. Επίσης θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής αυτών των ανθρώπων. Να γίνει σωστή διατροφή και σωστή άσκηση, σωματική άσκηση. Και βέβαια μέσω των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων να έχει και νοητική άσκηση. Να ψάξουμε να βρούμε τρόπους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής που αυτοί οι τρόποι είναι εξατομικευμένοι. Δηλαδή ο κάθε ασθενής χρειάζεται το δικό του τρόπο για να περνάει όμορφα. Άλλος περνάει όμορφα με τη μουσική, άλλος περνάει όμορφα βλέποντας ποδόσφαιρο, άλλος περνάει όμορφα βλέποντας ειδήσεις, άλλος περνάει όμορφα βλέποντας κάποιες κινηματογραφικές ταινίες, άλλος περνάει όμορφα πηγαίνοντας στο θέατρο. Επομένως, θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και επομένως πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής. Κοινωνική υποστήριξη που ελαττώνει το φορτίο του περιθάλπιντα. Πρέπει να βρούμε τρόπους που ο ασθενής θα βρίσκεται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, αλλά τελικά και ο ασθενής και ο περιθάλπων, χωρίς όμως να νιώθει αρνητικά συναισθήματα ο ασθενής και παίρνοντας θετικό φορτίο του περιθάλπων, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την κοινωνική υποστήριξη. Μέσα από όλα αυτά θα καθυστερήσουμε την ιδρυματοποίηση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπα προηγουμένως ότι το 1/4 των κρεβατιών των νοσοκομείων της Μεγάλης Βρετανίας φιλοξενούν ασθενείς με άνοια. Αυτό σημαίνει ιδρυματοποιούνται οι ασθενείς, πολλοί ασθενείς ιδρυματοποιούνται και επίσης επειδή το ίδρυμα είναι το μεγαλύτερο κόστος για τη φροντίδα του ασθενούς, ελαττώνεται το κόστος της φροντίδας του ασθενούς. Να προσθέσω εδώ στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ότι κάποιοι άνθρωποι νιώθουν πάρα πολύ όμορφα πηγαίνοντας στην εκκλησία και επομένως θα πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες με τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν να εκκλησιάζονται και να χαίρονται την παρουσία τους μέσα στην Εκκλησία. Επίσης, θα πρέπει να ξέρουμε και να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι αν τελικά βάλουμε έγκαιρα τη διάγνωση εμείς, τότε θα πρέπει να υπάρχει μια άριστη συνεργασία και ένας άριστος συντονισμός μεταξύ του ασθενούς, του περιθάλποντα, ολόκληρης της οικογένειας, των γενικών γιατρών, των ειδικών νευρολόγων ή ψυχιάτρων που ασχολούνται με την άνοια, των κοινωνικών υπηρεσιών, των δήμων, των κοινοτήτων, αλλά και των νοσοκομείων, αλλά και των χρηματοδοτών, που κυρίως είναι το κράτος.
Γίνεται προσπάθεια λοιπόν να βάλουμε όλο και πιο γρήγορα τη διάγνωση της νόσου Αλτσάιμερ στα πρώιμα στάδια, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτή τη φροντίδα, η οποία είναι απαραίτητη για όλους μας και από όλες τις πλευρές, και από την κοινωνική πλευρά, και από την ποιότητα ζωής και από την οικονομική πλευρά. Και αυτή η προσπάθεια έχει οδηγήσει σε αυτό εδώ το πλούσιο διάγραμμα, το οποίο τελικά θέλει ανάλυση σε διάρκεια ομιλίας 2 ώρων, το οποίο τελικά μας δείχνει πώς τελικά θα καταφέρουμε, βάζοντας την πρώιμη διάγνωση, να βοηθήσουμε περαιτέρω και τους ασθενείς και τους περιθάλποντες. Για να δούμε τώρα τι ξέρουμε σήμερα για την πρόληψη της άνοιας. Και είναι πολλά αυτά που ξέρουμε και υπάρχει μεγάλη χαρά στους ανθρώπους που ασχολούμαστε με την άνοια, γιατί τελικά πολύ σύντομα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων που μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε να μην πάθουν άνοια. Δηλαδή, ενώ πέρυσι σε παρόμοιες ομιλίες έλεγα ότι περίπου μπορούμε να προλάβουμε το 30% των ασθενών, των ανθρώπων, των ηλικιωμένων, να μην πάθουν άνοια, σήμερα λέμε ότι μπορούμε να φτάσουμε και στο 40%. Και η πρόληψη βέβαια αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Δεν έχουμε βρει ακόμη πώς ένα βρέφος μπορεί να προφυλαχθεί από την άνοια, αλλά έχουμε βρει ότι οι έφηβοι μπορούν να προφυλαχθούν από την άνοια και οι νεαροί ενήλικες με την υψηλή εκπαίδευση. Και εμείς εδώ στη χώρα μας το έχουμε πετύχει αυτό. Δηλαδή όλοι οι γονείς θέλουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν, να πάρουν πτυχίο, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί τελικά εκπαιδεύει τον εγκέφαλό μας, τον βοηθάει, έτσι ώστε να αναπτύξει πολλά δίκτυα και ισχυρά δίκτυα, τα οποία θα αντισταθούν στην νόσο Αλτσάιμερ στη συνέχεια. Και εδώ βλέπετε ένα σύνθετο διάγραμμα που δεν προτίθεμαι να το αναλύσω από εδώ, γιατί πραγματικά θα σας μπερδέψει. Θα πάω σε πιο απλά σχήματα. Ενώ είπα λοιπόν ότι δεν έχουμε βρει για τα βρέφη μέτρα προφύλαξης, πρόσφατα, λίγους μήνες πριν, τον Απρίλιο φέτος, δημοσιεύτηκε μια εργασία η οποία λέει ότι η νόσος Αλτσάιμερ αρχίζει στην παιδική ηλικία στη μολυσμένη μητροπολιτική πόλη του Μεξικού. Και βέβαια θεωρούν ότι είναι μια μεγάλη κρίση της υγείας σε πρόοδο, διότι πραγματικά πρόκειται για πανδημία. Η νόσος Αλτσάιμερ είναι πανδημία. Και επομένως θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή την πανδημία και να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις, όπως βάλαμε και τις δυνάμεις μας και στην πανδημία του κορονοϊού, να την αντιμετωπίσουμε. Η πιο πρόσφατη μελέτη, λοιπόν, η οποία μιλάει για την πρόληψη της άνοιας, είναι αυτή που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2020, η οποία είναι μία ανάλυση από 396 εργασίες που μιλάνε για την πρόληψη και οι οποίες έδειξαν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Οι 21, λοιπόν, προτάσεις, τις οποίες θα παρουσιάσω στη συνέχεια, οι οποίες προκύπτουν από αυτή τη μετα-ανάλυση, προσφέρουν σε όλους μας πιο σοβαρές οδηγίες από αυτές που είχαμε μέχρι τώρα για την προφύλαξή μας από την άνοια και αφορούν όλο τον πληθυσμό. Όχι μόνο τους ηλικιωμένους, αλλά όλο τον πληθυσμό. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι 10 βέβαιοι παράγοντες κινδύνου. Ο πρώτος είναι η έλλειψη νοητικής δραστηριότητας. Γι' αυτό οι ηλικιωμένοι που βγαίνουν στη σύνταξη και υποχρεωτικά ή από δική τους επιλογή μένουν χωρίς να εξασκούν τον εγκέφαλό τους, σταματούν κάθε νοητική δραστηριότητα, πιάνουν ένα καναπέ, αγκαζέ και παρακολουθούν τηλεόραση. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουν άνοια. Επίσης, κάτι το οποίο το λέμε εδώ και πολλά χρόνια, το οποίο όμως πρόσφατα εκτιμήθηκε από την πολιτεία και μπήκε στην εξέταση ρουτίνας στην καθημερινότητα των νευρολόγων και των ψυχιάτρων, είναι η υπερομοκυστηναιμία. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι είναι βέβαιος παράγοντας κινδύνου και πρέπει να την κατεβάσουμε. Λοιπόν, και είναι τόσο εύκολο να την κατεβάσουμε παίρνοντας βιταμίνη B12 και φιλικό οξύ, ή το ένα ή το άλλο. Αν η βιταμίνη B12 είναι ψηλή και έχουμε υπερομοκυστηναιμία, μπορούμε να δίνουμε
φιλικό οξύ. Αν έχουμε χαμηλό φιλικό οξύ ή χαμηλή βιταμίνη B12, μπορούμε να τα δίνουμε και τα δύο. Το τρίτο βέβαιο είναι ότι εάν τελικά υπάρχει παχυσαρκία στις μεγάλες ηλικίες, αν δεν φροντίσαμε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μας να τρώμε με μέτρο, έτσι ώστε να μην έχουμε παχυσαρκία στη μεγάλη ηλικία. Το τέταρτο είναι η κατάθλιψη. Χρόνια τώρα ξέρουμε ότι η κατάθλιψη είναι παράγοντας κινδύνου και σε μία μελέτη που δημοσιεύσαμε το 1997 στην Ελλάδα, αυτό που βρήκαμε ότι ήταν βέβαιοι παράγοντες κινδύνου ήταν το οικογενειακό, ιστορικό και η κατάθλιψη. Το πέμπτο είναι το άγχος, το οποίο μέχρι τώρα λέγαμε ότι είναι τρεις φορές πιο ευάλωτοι οι άνθρωποι που έχουν αγχώδη διαταραχή από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν. Τώρα πια έχει επιβεβαιωθεί με αυτές τις πολλές μελέτες που αναλύθηκαν ότι το άγχος πραγματικά είναι ένας βέβαιος παράγοντας κινδύνου. Ο διαβήτης, ο οποίος τελικά αμαστίζει και τη χώρα μας, 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από διαβήτη. Και αυτό βέβαια οφείλεται στην κακή διατροφή, αυτό δηλαδή που συνδέεται με το τρίτο. Δηλαδή το ότι τρώμε πολύ, αυξάνουμε το βάρος μας και προκαλούμε διαβήτη στον οργανισμό μας. Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση επίσης είναι βέβαιος παράγοντας κινδύνου, επομένως προσέχουμε. Δεν τρέχουμε με το αυτοκίνητό μας, δεν χτυπάμε το κεφάλι μας στα ντουλάπια της κουζίνας, οι γυναίκες, και προσπαθούμε κατά κάποιο τρόπο να προφυλάξουμε τον εγκέφαλό μας με κάθε τρόπο από τις κακώσεις. Η υπέρταση στη μέση ηλικία. Μέχρι τώρα υπήρχε πολύ μεγάλο debate, μεγάλη αντιπαράθεση για το αν η υπέρταση είναι παράγοντας κινδύνου. Τελικά από αυτές τις μελέτες φαίνεται ότι αν κάποιος στην ηλικία 40 με 60 χρόνια δεν φροντίζει την υπέρτασή του, θα πάθει άνοια στην μεγάλη ηλικία. Κάτι που δεν το έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα είναι η ορθοστατική υπόταση. Πάρα πολλοί ηλικιωμένοι παίρνουν φάρμακα για την πίεση για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη μέση ηλικία για να εξασφαλίσουν την φυσιολογική πίεση σε αυτή την ηλικία και στη μεγάλη ηλικία τα αντιπερτασικά τους ρίχνουν την πίεση ή τους κάνουν ορθοστατική υπόταση άλλα φάρμακα τα οποία ενοχοποιούνται. Πρέπει να το ελέγξουμε, συνάδελφοι, απευθύνομαι τώρα στους γιατρούς, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι μετράνε τις πιέσεις τους στα σπίτια τους, να μετράνε την πίεση και σε καθιστό τον άρρωστο και όρθιο, έτσι ώστε αν ο άρρωστος έχει ορθοστατική υπόταση, να ψάχνουμε να βρούμε την αιτία και να σταματούμε τα φάρμακα τα οποία προκαλούν ορθοστατική υπόταση. Γιατί η ορθοστατική υπόταση κάνει άνοια, διότι τελικά δεν πηγαίνει η ανάλογη ποσότητα αίματος στον εγκέφαλο και επομένως γίνεται ακριβώς το ίδιο που γίνεται με την υπέρταση, για την οποία ήταν 8ος παράγοντας κινδύνου. Γίνεται αγκιόσπασμος των μικρών αγκίων στην υπέρταση, ενώ τα μικρά αγκία δεν αρδεύονται με αίμα λόγω της ορθοστατικής υπότασης και πεθαίνουν μαζικά νευρικά κύτταρα λόγω του ότι δεν αρδεύονται από αίμα για να πάρουν τα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειάζονται. Και 10ος βέβαιος παράγοντας είναι η εκπαίδευση που ήδη τον ανέφερα, η οποία γίνεται βέβαια κυρίως στην εφηβική και στην νεανική ηλικία, αλλά εκπαίδευση πρέπει να γίνεται φόρος ζωής και γι' αυτό πολύ σωστά η πολιτεία έχει θεσπίσει την εκπαίδευση, την διαβίου εκπαίδευση μέσα από την οποία μπορούμε πραγματικά να εκπαιδεύουμε το νου, να παίρνουμε καινούργια γνώση, έτσι ώστε ο εγκέφαλός μας να είναι σε συνεχή δράση. Υπάρχουν και 9 λιγότερο βέβαιοι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι θέλουν πλέον κι άλλη έρευνα για να επιβεβαιωθούν ή όχι. Όπως είναι η παχυσαρκία στη μέση ηλικία, η απώλεια βάρους σε μεγάλη ηλικία. Κάποιος μου έκανε ερώτηση γιατί η απώλεια βάρους σε μεγάλη ηλικία μπορεί να είναι παράγοντας κινδύνου. Είναι παράγοντας κινδύνου διότι συνήθως η απώλεια βάρους συνδυάζεται με κάποιο νόσημα στη μεγάλη ηλικία. Δηλαδή κάποιο καρκίνο ή κάποια κατάθλιψη, τα οποία πρέπει άμεσα να τα αντιμετωπίσουμε για να μην έχουμε απώλεια βάρους. Η έλλειψη σωματικής άσκησης επίσης είναι λιγότερο βέβαιος παράγοντας, αλλά εγώ θεωρώ ότι πολύ γρήγορα και αυτοί οι παράγοντες
θα γίνουν βέβαιοι. Το κάπνισμα, ήδη θεωρούμε ότι το κάπνισμα, τα δύο πακέτα τη μέρα αυξάνουν το ρίσκο, τον κίνδυνο για την νόσο Αλτσάιμερ και για την άνοια δύο φορές. Πιστεύω ότι θα επιβεβαιωθεί και αυτός, όπως η κακή ποιότητα του ύπνου. Ο ύπνος είναι η διεργασία κοινή, η οποία είναι απαραίτητη, έτσι ώστε όλες οι τοξίνες που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας να απομακρύνονται από τον οργανισμό μας, καθώς το εγκεφαλωτικό υγρό, το υγρό που περιβάλλει τον εγκέφαλό μας και είναι και μέσα στον εγκέφαλό μας, πλημμυρίζει τον εγκέφαλο και παίρνει ό,τι τοξικό υπάρχει για να το απομακρύνει στο φλεβικό αίμα και από εκεί στα νεφρά. Επίσης, μια καρδιακή νόσος, η οποία δεν εξασφαλίζει καλή αιμάτωση στον εγκέφαλο, είτε αυτό είναι κολπική μαρμαργή, είτε είναι έμφραγμα του μυοκαρδίου, είτε είναι καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί πραγματικά να αποτελεί παράγοντα κινδύνου. Η ευθραυστότητα, που τα τελευταία χρόνια γίνεται πάρα πολύ λόγος, το frailty, είναι αυτό το οποίο λέμε ότι ένας άνθρωπος, ένας ηλικιωμένος, είναι μυγιάγγιχτος, είναι από παντού έχει προβλήματα. Ήδη είπα για τα καρδιακά νοσήματα, ξεχωριστά αναφέρεται η κολπική μαρμαργή, η οποία είναι μία νόσος που προκαλεί αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, στέλνει μικρούς θρόμβους ή και μεγάλους θρόμβους στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να κλείνουν αγγεία, να μην αρδεύονται διάφορες περιοχές από αίμα και το αποτέλεσμα είναι να πεθαίνουν μαζικά νευρώνες σε συγκεκριμένες περιοχές. Και τελευταίο είναι η έλλειψη βιταμίνης C, την οποία τόσο πλούσια μπορούμε να έχουμε στη χώρα μας, με τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα πλούσια φρούτα που έχουμε. Παρ' όλα αυτά, οι ξένοι έχουν βάλει στη διατροφή τους, μαζί με το φθόριο, έχουν βάλει και τη βιταμίνη C, ενώ οι παλιότερες μελέτες έλεγαν ότι αν πίνουμε 3 χυμούς την εβδομάδα, είμαστε καλυμμένοι από την έλλειψη της βιταμίνης C. Παλαιότερα, σε παρόμοιες μελέτες, έλεγα ότι υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι τα ιστρογόνα δεν βοηθούν στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Και βέβαια, τώρα πια λέμε με βεβαιότητα ότι δεν συνιστάται χορήγηση ιστρογόνων στους ηλικιωμένους, στις ηλικιωμένες γυναίκες. Και επίσης δεν χρειάζεται να δώσουμε αναστολή σχολυνεστερασών στους ηλικιωμένους, οι οποίοι έρχονται και μας λένε ότι ξεχνάμε. Φαίνεται ότι δεν βοηθάνε οι αναστολής σχολυνεστερασών και επομένως δεν χρειάζεται να δίνουμε, και το κόστος της άνοιας ανεβαίνει, αλλά και δεν έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για την αντιμετώπιση της διαστολικής υπέρτασης, αν παίζει ρόλο ως παράγοντας κινδύνου, για τη χρήση των μη στεροειδών φλεγμονωδών. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι προφυλάσσουν από την άνοια, γιατί οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα δεν κάνουν άνοια. Μάλλον άλλος μηχανισμός κρύβεται από πίσω, ίσως γενετικός. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για την κοινωνική δραστηριότητα, παρόλο που εμείς βλέπουμε στα κέντρα ημέρας ότι η κοινωνική δραστηριότητα δίνει ζωή στους ανθρώπους μας και με τον περιορισμό με τον COVID τα πράγματα δεν ήταν πολύ καλά. Επίσης, χρειάζεται περισσότερη έρευνα για την οστεοπόρωση, για την έκθεση σε φυτοφάρμακα και επίσης την έκθεση σε πυρίτιο στο πόσιμο νερό. Υπάρχουν πρόσφατες μελέτες οι οποίες υποστηρίζουν ότι πιθανώς και αυτοί οι παράγοντες είναι παράγοντες κινδύνου. Εδώ είναι τα διαγράμματα αυτής της μελέτες, τα οποία δεν θα τα αναλύσω, είναι πάρα πολύ σύνθετα όπως βλέπετε, αλλά πάρα πολύ κατατοπιστικά, τα οποία δείχνουν αυτό που σας είπα, ότι ποιοι είναι βέβαιοι παράγοντες κινδύνου και ποιοι είναι παράγοντες κινδύνου που θέλουν περισσότερη μελέτη. Και αυτό είναι η περίληψη, οι κατευθυντήριες οδηγίες για την προφύλαξη από την άνοια. Ποιες είναι οι κλινικές μελέτες, είναι αυτά που σας είπα στα αγγλικά, για όσους θέλουν να τα δούμε πιο πολύ λεπτομέρεια και στην πρωτότυπη μορφή τους. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και κάποια άρθρα τα οποία έχουν σχέση με τα εμβόλια. Εξετάστηκαν λοιπόν εν όψη, όπως καταλαβαίνετε, το ότι θα πάρουμε όλοι το εμβόλιο για τον ιό COVID,
σχεδόν όλοι, εξετάστηκαν τα αρχεία 9.000 ανθρώπων πάνω από 60 χρόνια και βρέθηκε ότι όποιοι έκαναν έστω και έναν εμβολιασμό της γρίπης είχαν 17% λιγότερο κίνδυνο να αναπτύξουν νόσο Αλτζάιμερ. Εκείνοι δε που έκαναν 2 ή περισσότερες φορές εμβόλιο είχαν επιπλέον 13% λιγότερο κίνδυνο. Τι σημαίνει αυτό? Αν τελικά αποδειχθούν και από άλλες μελέτες, αυξάνουμε άλλο 30%, έχουμε 40% και άλλο 30% θα αυξηθεί η δυνατότητα πρόληψης των ασθενών από την άνοια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και η ερμηνεία είναι το ότι τελικά κάνοντας το εμβόλιο δεν αρρωσταίνουν από γρήπη. Οποιαδήποτε λίμωξη, έχουμε κάνει πάρα πολλές ομιλίες επάνω σε αυτό, οποιαδήποτε λίμωξη που γίνεται στο σώμα μας, είτε αυτού είναι του αναπνευστικού, είτε του ροποιητικού, είτε είναι το... Οποιαδήποτε λίμωξη έχουμε, επηρεάζει και τον εγκέφαλο. Επομένως, και αυτή η μελέτη, η δεύτερη μελέτη από την Αμερική, σε 5.000 ανθρώπους, από 65 ετών που και έκαναν αυτή το εμβόλιο της πνευμονίας, όχι της γρίπης, μια άλλη λίμωξη δηλαδή, βρέθηκε ότι είχαν 25 με 30% λιγότερο κίνδυνο να αναπτύξουν νόσο Αλτζάιμερ όσοι έκαναν το εμβόλιο πριν από την ηλικία των 75 ετών. Επομένως, και η συγγραφή των δύο αυτών εργασιών που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, δημοσιογράφος μου ζήτησε να τα σχολιάσω αυτές τις εργασίες, γιατί έβγαλε ένα άρθρο στην εφημερίδα της. Μου είπε να δώσω ερμηνεία. Η ερμηνεία λοιπόν είναι απλή, οποιαδήποτε λίμωξη, γι' αυτό προσέχουμε να μην αρρωσταίνουμε, διότι κάθε αρρώστια κινητοποιεί μηχανισμούς που δεν είναι της ώρας, είναι διάλεξη άλλης μιας ώρας, μηχανισμούς που καταστρέφουν τα νευρικά κύτταρα σιγά σιγά. Δυστυχώς και σύμφωνα με τον Economist, αλλά και με αυτά που ξέρουμε όλοι εμείς από την παγκόσμια βιβλιογραφία, η προσπάθεια για την ανακάλυψη θεραπείας για την άνοια δεν πάει καλά. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι ελπιδοφόρο το οποίο θα μας πει ότι αν οι ασθενείς μας στο πρώτο στάδιο της άνοιας πάρουν ένα φάρμακο, θα θεραπευθούν από την άνοια ή θα σταματήσει εκεί η εξέλιξη. Γι' αυτό θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στις μη φαρμακευτικές αντιμετωπίσεις και οι οποίες θα πρέπει να γίνονται όσο πιο γρήγορα, διότι στους ασθενείς με υπηανοητική διαταραχή μπορούμε να σταματήσουμε τουλάχιστον για κάποια χρόνια την εξέλιξή τους. Εμείς βρήκαμε ότι μπορούμε να τους σταματήσουμε μέχρι και 2 χρόνια την εξέλιξη, αλλά και στα 3 και στα 4 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν εξελίσσονται. Και βέβαια στους άλλους, στους ασθενείς μας με άνοια, οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις δίνουν ποιότητα ζωής. Η Διεθνής Εταιρεία Αλτζάιμερ έβγαλε πάρα πολύ ωραίες αφίσεις, τις οποίες θα τις δείτε όλες στο αριστερό πλαίσιο των slides τα οποία σας παρουσιάζω, οι οποίες είναι επικεντρωμένες στον κορονοϊό. Γι' αυτό βλέπετε εδώ μια κυρία με άνοια και με μάσκα. Διότι θέλει να προβάλλει τις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Και βέβαια εμείς που ασχολούμαστε με την άνοια βρήκαμε νέους τρόπους να είμαστε κοντά στα άτομα με άνοια και στους περιθάλποντές τους, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε και αυτό το πρόβλημα. Το πρώτο που κάναμε στην Ελλάδα είναι εκδώσαμε ένα εγχειρίδιο 42 σελίδων όπου τελικά περάσαμε ό,τι λεγόταν διεθνώς εκείνες τις πρώτες μέρες για τον κορονοϊό, έτσι ώστε να υπάρχει σε όλους τους υπολογιστές των ανθρώπων, των οικογενειών με τους οποίους έχουμε επαφή, έχουμε τα email τους, να υπάρχει δυνατότητα να έχουν αυτό το εγχειρίδιο, αλλά και να το μεταφέρουν, να το δώσουν στους ασθενείς, στους περιθάλποντες, αν αυτοί που το παρέλαβαν ήταν γιατροί. Το μεγάλο ερώτημα που θέτει ο Economist στο άρθρο του Αυγούστου είναι ποιος είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα της άνοιας. Και βέβαια έχουν γίνει εθνικά στρατηγικά σχέδια. Εδώ βλέπετε όλες τις χώρες που έχουν κόκκινο είναι αυτές που έχουν εθνικό στρατηγικό σχέδιο το οποίο εξελίσσεται.
εδώ είναι και η χώρα μας, έχουμε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Δυστυχώς έγινε μόνο το 5% στα 6 χρόνια που υπάρχει στη χώρα και τώρα θα πρέπει να κινητοποιηθούμε έτσι ώστε να προχωρήσουμε να εφαρμοστεί. Καμία χώρα δεν έχει βρει ένα σταθερό τρόπο να χρηματοδοτεί τη φροντίδα της άνοιας. Η χώρα μας έχει βρει κάποιους τρόπους μέσα από τα χρήματα του ΕΣΠΑ ή του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου ή οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ευρώπης και στη συνέχεια το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει τη χρηματοδότηση, αλλά είναι πολύ μικρής εμβέλειας αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να κάνουμε. Η Ευρώπη ανακοινώνει συνεχώς χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε προσωποκεντρική φροντίδα για τους ασθενείς της άνοιας, να έχουμε πρώιμη διάγνωση αλλά και προφύλαξη. Παρ' όλα αυτά, για να μπορέσουμε να πετύχουμε όλα αυτά, μην περιμένουμε όλα από το κράτος. Θα πρέπει να βγούμε από το προσωπικό μας εγώ, να βγούμε από τον εαυτό μας, να βγούμε στην κοινωνία, όπως κάνουν οι εταιρείες Alzheimer, δυστυχώς σε λίγες περιοχές της χώρας. Θα μπορούσαν εταιρείες Alzheimer ή σωματεία Alzheimer ή φίλων να υπάρχουν σε κάθε μεγάλη πόλη της χώρας. Και αυτό στηρίζεται σε αυτό, στο να όλοι μας να βγούμε από το εγώ μας και να δούμε λιγάκι τις ανάγκες του διπλανού μας και την ανάγκες της κοινωνίας. Και αν τελικά προσεγγίσουμε την κοινωνία, όλοι οι άνθρωποι, τότε πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα και με την πίεσή μας, αλλά και μετά, αφού αποτελέσουμε πρότυπο η Ελλάδα για τη φροντίδα των ασθενών με άνοια μέσα από αυτό τον μηχανισμό, τότε μπορούμε να αλλάξουμε και να έχουμε προτάσεις και για τον κόσμο. Χρειάζεται όμως να βγούμε από το φρούριο του εαυτού μας, ο οποίος κοιτάζει μόνο τα συμφέροντά του και να βγούμε, να δούμε και ο διπλανός μας τι ανάγκες έχει. Και βέβαια συνεχίζει ο Economist και λέει ότι πάρα πολύ συχνά τα βασικά δικαιώματα των ασθενών με άνοια παραβιάζονται και ένα βασικό δικαίωμα είναι να έχουν καλή φροντίδα. Και αυτό παραβιάζεται σε όλο τον κόσμο, στα 50 εκατομμύρια των ασθενών. Η Διεθνής Εταιρεία Alzheimer, πάλι για αυτόν τον μήνα της νόσου Alzheimer, προτείνει να κάνουμε ηλεκτρονικά γεγονότα. Ήδη εμείς έχουμε αρχίσει από τον Απρίλιο, από τον Μάρτιο και έχουμε πραγματικά πολύ ωραίες απαντήσεις και πολύ ωραία σχόλια. Ένας λοιπόν ωφελούμενος των κέντρων ημέρας έγραψε το μάθημα στη διαδικτυακή ομάδα, μου άρεσε πολύ και ευχαρίστως να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Είχαμε όμως και άλλες απόψεις. Κάτι καινούριο και αναγκαστικό. Θεώρησε αναγκαστικό το μάθημα το ηλεκτρονικό. Σίγουρα προτιμώ την κανονική συνεδρία. Ένιωσα άβολα αρκετές φορές, αλλά περιμένω να βρεθούμε και θα χαρώ να σας δω, κορίτσια. Επομένως, υπάρχει και η άποψη ότι πολύ γρήγορα να φτάσουμε στην κανονική πραγματικότητα. Καταφέραμε να έχουμε σε ένα μήνα, στο μήνα του lockdown, 3.126 τηλεφωνικές κλήσεις για ψυχολογική υποστήριξη, οδηγίες και συνταγογραφήσεις σε όλους μας τους ασθενείς. Καταφέραμε να πείσουμε μία εταιρεία τηλεπικοινωνιών να μας προσφέρει έξυπνα τηλέφωνα για αυτούς που δεν έχουν. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι με το έξυπνο τηλέφωνο μπορούν να κάνουν πράγματα, να κάνουν ασκήσεις, να μιλήσουν με τα παιδιά τους, να μιλήσουν με τους επαγγελματίες υγείας. Επομένως, μας έδωσαν οι MLS 38 tablets και 258 κινητά τηλέφωνα, τα οποία προτιθέμεθα να τα δώσουμε σε περιθάλποντες έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα, αν μέχρι τώρα δεν είχαν, να επικοινωνούν μαζί μας. Βλέπετε εδώ το Σταύρο μας, ο οποίος τελικά έχει ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα στο να μαθαίνει υπολογιστές, να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή όσοι δεν είχαν, ενώ στο lockdown βλέπετε όσοι είχαν συμμετείχαν σε μαθήματα τα οποία γινόταν με ασκήσεις.
Βλέπετε και εδώ στην αφίσα της Διεθνούς Εταιρείας Alzheimer, βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει με τον γιατρό του, με τη γιατρό του, μέσα από τον υπολογιστή και της λέει τα προβλήματά του και έτσι μπορούν να λυθούν προβλήματα από μακριά. Η ανθρώπινη επαφή δεν χάθηκε, λέει κάποιος. Αυτό οφείλεται στην τεχνολογία, στην τηλεκπαίδευση και στους δασκάλους μας και ονομάζει ονομαστικά τον Σταύρο, τον Χρήστο, την Ευαγγελία, την Εφέλη, την Έλενα. Αλλά παρόλα αυτά λένε ανυπομονώ να ανταμώσουμε από κοντά. Εδώ βλέπουμε τον Χρήστο, ο οποίος τελικά έχει γύρω του ανθρώπους οι οποίοι εκπαιδεύονται τηλεπικοινωνιακά. Είχαμε 431 συμμετοχές ωφελούμενων σε διαδικτυακές ομάδες για γυμναστική, υπολογιστές και ομάδες περιθαλπώντων. Βλέπετε ότι αυτό που γίνεται εκ του σύναγγης μπορεί να γίνει και από μακριά. Με μια διαφορά βέβαια. Βέβαια εμείς δείξαμε σε προηγούμενη μελέτη που έγινε με τους περιθάλποντες, δείξαμε ότι δεν έχουμε διαφορά. Είτε τους εκπαιδεύουμε τηλεπικοινωνιακά, είτε τους εκπαιδεύουμε εδώ πρόσωπο προς πρόσωπο. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα, η τηλεπικοινωνιακή διάσταση θα μας δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τον αριθμό των ασθενών μας. Εδώ βλέπουμε τον άλλο γυμναστή, στο άλλο κέντρο ημέρας, ο οποίος χαμογελαστός δίνει οδηγίες στους ανθρώπους να κάνουν γυμναστική, ενώ τελικά στις ξένες χώρες βλέπετε ότι αυτό που λένε και περνάνε σαν μήνυμα είναι οι άνθρωποι να περπατούν, να κάνουν άσκηση βαδίζοντας. Άλλη μια εικόνα με τον Χρήστο, η οποία δείχνει τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν και κάνουν ασκήσεις. Και βέβαια το σχόλιο είναι μας εξασκούσαν όχι μόνο το σώμα, αλλά και το μυαλό. Γιατί οι ασκήσεις που γίνονται στο χώρο του γυμναστηρίου έχουν και νοητικές ασκήσεις που είναι απαραίτητες. Και βλέπετε εδώ, ίσως κάνουν κάποιες νοητικές ασκήσεις και αυτοί οι Γιάπωνες, οι οποίοι βγήκαν για περίπατο, κάθισαν σε ένα παγκάκι και ίσως μπορούν να επικοινωνούν με τους επαγγελματίες υγείας για να κάνουν κάτι παρόμοιο που κάνουμε εμείς. Και εδώ βλέπετε πάλι το γυμναστή μας, όπου πραγματικά βοηθάει τους ασθενείς και βλέπουμε εδώ και μία ασθενή, η οποία είναι έξω στην αυλή και κάνει γυμναστική. Και αυτό βέβαια το προτείνουμε, να αναπνέει κανείς και καθαρό αέρα. Είπαμε προηγουμένως για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Και εδώ βλέπετε και οι ξένοι έχουν αφίσες με ανθρώπους οι οποίοι είναι στο φυσικό περιβάλλον και κάνουν σωματική άσκηση περπατώντας. Είχαμε επίσης 414 τηλεφωνικές κλήσεις για διεξαγωγή μέρους διαγνωστικών διαδικασιών. Αυτές οι κλήσεις έχουν πολλαπλασιαστεί τώρα. Αυτές είναι μόνο για το μήνα του εγκλεισμού. Συνεχίζουμε όμως και τώρα να έχουμε τηλεφωνικές κλήσεις και διαδικτυακές ομάδες, γιατί τελικά δεν μπορούμε να τους έχουμε όλους μαζί στο χώρο και προσπαθούμε να συνδυάσουμε τηλεδιασκέψεις με παρουσία λίγων ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα προσέγγισης του υπολογιστή. 288 τηλεφωνικές κλήσεις για αποστολή ασκήσεων. Αυτές οι ασκήσεις που κάνει η Δέσποινα στους ανθρώπους πρόσωπο προς πρόσωπο, τελικά τις έστελνε με email στους ανθρώπους με άνοια ή πιανοητική διαταραχή, έτσι ώστε να τις κάνουν και τηλεδιαδικτυακά, όπως και τις ασκήσεις μουσικοθεραπείας. Και βλέπετε εδώ πώς τελικά ένας ασθενής με ηπιανοητική διαταραχή, φαντάζομαι, μια και χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο, ζητάει εξηγήσεις και εκπαιδεύεται, όπως εκπαιδεύουν οι δικοί μας ο Σταύρος και ο Κώστας Οντόβας, πώς εκπαιδεύουν τελικά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλή διάθεση και θέλουν να μπουν στο πρόγραμμα, με το πώς τους εκπαιδεύουν για να μπορούν να χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία. Και εδώ έχουμε την Εφέλη, η οποία μπορεί και κατάφερε και έκανε ασκήσεις λόγου μέσω του υπολογιστή. Και βέβαια οι άνθρωποι λένε ότι με τα ομαδικά διαδικτυακά όχι μόνο ήταν ένας τρόπος εξάσκησης της μνήμης, αλλά και της ευχάριστης απασχόλησης του νου κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
Δεν ήταν λοιπόν μόνοι τους μπροστά σε έναν υπολογιστή, όπως μας δείχνει εδώ την Κινέζα, η Διεθνής Εταιρεία Alzheimer, αλλά είχαν την παρουσία των επαγγελματιών υγείας των κέντρων ημέρας πλάι τους, μέσα στη μέρα τους. Και αυτό πραγματικά ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και η Λίτσα εδώ, με πάρα πολλούς ανθρώπους, γράφουν οι περιθάλποντες και οι ασθενείς: «Λίτσα, σε ευχαριστώ πολύ για το έξυπνο μάθημα που μου κάνεις κάθε Πέμπτη. Πραγματικά, εν μέσω κορονοϊού, το είχα πιο πολύ ανάγκη. Ευχαριστώ και τα άλλα παιδιά, το Χρήστο, το Σταύρο, την Εφέλη κλπ». Βλέπετε εδώ, έχει πολλές εικόνες, αλλά κανείς από την ADI δεν μας έχει δώσει αφίσα, όπου να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι να εκπαιδεύονται. Τώρα προσπαθούν να το εφαρμόσουν, ενώ εμείς έχουμε προχωρήσει εδώ και βλέπουμε πάλι τη Λίτσα με τους ανθρώπους τους οποίους εκπαιδεύει. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για το ενδιαφέρον σας και την υπομονή σας προσωπικά. Νιώθω ότι έχω ανθρώπους δίπλα μου που νοιάζονται και σας ευχαριστώ και πάλι, κυρία Μπακογλίδο και κύριε Χρήστο και όλα τα παιδιά». Και εδώ βλέπουμε τη Γεωργία, η οποία συνεχίζει τα μαθήματά της και τη μουσικοθεραπεία και τις ασκήσεις αριθμητικής και ανάγνωσης. «Μου αρέσουν διαδικτυακά τα μαθήματα, έχω επιπρόσθετο λόγο, δεν μπορώ να μετακινούμαι με τα λεωφορεία, έχω σπασμένο το πόδι μου. Ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά για κάποιους λόγους δεν μπορούσαν να έρχονται στην εταιρεία, είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ασκήσεις από μακριά». Εδώ βέβαια βλέπουμε πάλι μία φύσα που κάποιος εκπαιδεύει κάποιον ασθενή με άνοια ή του εξηγεί κάποια πράγματα, αλλά πάλι από κοντά, με μάσκες. Ενώ εμείς έχουμε τη δυνατότητα χωρίς μάσκες, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί με τη μάσκα εισπνέουν οι ηλικιωμένοι το διοξίδιο το οποίο εκπνέουμε και αυτό πραγματικά τους κουράζει. Μένοντας στο σπίτι δεν χρησιμοποιούν μάσκα, δεν χρησιμοποιούμε και εμείς μάσκα και επομένως τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Και εδώ βλέπουμε, εδώ στην γωνία είναι από ό,τι βλέπω η Χρύσα, η οποία τελικά εφαρμόζει το πρόγραμμα της λύσης προβλημάτων. Είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε όλα τα προγράμματά μας που κάναμε face to face, πρόσωπο με πρόσωπο. Παρ' όλα αυτά, εάν τελικά προχωρήσουμε με τον ίδιο τρόπο, ίσως καταφέρουμε να τα μεταφέρουμε όλα, να τα μετατρέψουμε όλα σε διαδικτυακά μαθήματα. Και βλέπετε, ίσως χρειάζεται ένας περιθάλπων, ο οποίος τελικά να κατευθύνει τον ασθενή με άνοια και τον ασθενή με ήπια νοητική διαταραχή, έτσι ώστε να μάθει αυτή τη δεξιότητα, η οποία φαίνεται ότι για τον επόμενο χρόνο θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Και εδώ βλέπετε πάλι τη Χρύσα με τους ανθρώπους της, που λέει ότι τα ωφέλη που μου προσέφερες είναι πολλά και σημαντικά. Αντιλαμβάνονται δηλαδή οι άνθρωποι πόσο πολύ τους ωφελήσαμε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία, την οποία βλέπετε ότι προσπαθούν οι ξένοι να τη χρησιμοποιήσουν στο σπίτι, με τους δικούς τους. Δεν έχουν εφαρμόσει ακόμη αυτά τα προγράμματα και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημοσιεύσουμε αυτή τη δουλειά που έχουν γίνει. Έχουν και μια αφίσα του χορού, η οποία είναι πραγματικά δείχνει την ευτυχία της ασθενούς με άνοια να είναι κουνιασμένη στην αγκαλιά του αγαπημένου της ανθρώπου. Εμείς ήδη αποδείξαμε με δύο τουλάχιστον εργασίες ότι και η παραδοσιακή ελληνική χορή, αλλά και η διεθνής χορή πραγματικά έχουν να προσφέρουν στους ασθενείς με άνοια. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε εδώ, αλλά μπορούμε να οργανώσουμε να χορεύουν στο σπίτι η οικογένεια, μέσα στα πλαίσια ίσως της οικογενειακής θεραπείας, την οποία θα πρέπει να οργανώσουμε. Και βέβαια, για τις διαταραχές συμπεριφοράς, βλέπουμε έναν ασθενή ο οποίος βάζει τη μάσκα και βγαίνει έξω από το σπίτι, γιατί λέει «θέλω να φύγω, δεν είναι το σπίτι μου αυτό». Έχουμε ήδη μελέτες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί με ποιον συνδυασμό μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων μπορούμε να βοηθήσουμε τις διάφορες διαταραχές που μετράμε στο NPI. Και εδώ βλέπουμε έναν ασθενή μόνο του με τον καφέ του να ταινίζει με ένα θολό και ίσως και ανέκφραστο βλέμμα έξω από το παράθυρό του μόνος. Και για αυτούς τους ανθρώπους έχουμε προβλέψει πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Δύο μελέτες, η πρώτη έχει ήδη δημοσιευτεί, η δεύτερη έγινε δεκτή για δημοσίευση
και οι δύο στο Journal of Alzheimer's Disease, ένα πολύ καλό περιοδικό, ότι με τον κρόκο κοζάνης και με το λάδι θα μπορούν πραγματικά να βοηθούν οι άνθρωποι, έτσι ώστε να, και μόνοι τους που είναι, να έχουν τη βοήθεια την οποία χρειάζονται. Έχουμε επίσης πολλές δημοσιεύσεις για τις παρεμβάσεις στους περιθάλποντες. Βλέπετε εδώ η Διεθνής Εταιρεία Alzheimer έχει μια πολύ ωραία φύσα όπου η κόρη δίνει το φαγητό στους γονείς με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο. Το αφήνει έξω από την πόρτα σε ένα τραπέζι που έχουν βάλει δίπλα στο παράθυρο και δίπλα στην πόρτα. Και εκείνοι το παίρνουν ευχαριστημένοι, τη βλέπουν, την χαίρονται, ίσως λένε και κάποια λόγια από μακριά. Εμείς έχουμε δύο μελέτες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν, μία το 2014 και μία το 2017. Και έχουμε βέβαια και μία η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί, όπου σας είπα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ της διαδικτυακής και της πρόσωπο με πρόσωπο παρέμβασης. Και εδώ βλέπουμε την Πετρίνα, αν δεν κάνω λάθος, ή την Κωνσταντίνα, οι οποίες τελικά κάνουν τις παρεμβάσεις των περιθαλπώντων και είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Βλέπετε εδώ δύο νέους ανθρώπους. Η μία είναι επαγγελματίας υγείας και η άλλη είναι περιθάλπουσα. Γιατί πραγματικά ο ρόλος μας για τους περιθάλποντες είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι η ποιότητα ζωής των ασθενών εξαρτάται από την ποιότητα ζωής των περιθαλπώντων. Και εδώ βλέπετε την Παρία την Τουμπαλίδου που επίσης παλεύει με τους περιθάλποντες μέσω των κινητών. Και βέβαια κάποιος περιθάλπων είπε ήταν μαγική η επικοινωνία. Κάποιοι βέβαια είπαν ότι ήταν δύσκολο να εκφράσω τα συναισθήματά μου γιατί περιφέρονταν γύρω και οι άλλοι. Αλλά παρόλα αυτά αυτό μπορεί να περιοριστεί μέσα από το να κλείσουμε μια πόρτα και να βρεθούμε μόνοι μας στον υπολογιστή μπροστά και παρέα με τους άλλους περιθάλποντες και με τον επαγγελματία υγείας. Βλέπετε πάλι η αφίσα της Διεθνούς Εταιρείας Alzheimer έχει μόνο τον περιθάλποντα και τον ασθενή με άνοια, πώς τελικά ασχολούνται με το τηλέφωνο, βλέποντας ίσως τα εγγόνια τους, τα δυσέγγονά τους, τα οποία τελικά είναι αναγκαστικά μακριά. Και εδώ βλέπουμε επίσης μια παρέμβαση στους περιθάλποντες. Αυτή τη στιγμή βλέπω την Πετρίνα εδώ, η οποία κάνει και ομάδες περιθαλπώντων, αλλά και οικογενειακή θεραπεία. Εδώ βλέπετε στην αφίσα η επαγγελματίας υγείας έχει μαζί τον ασθενή και τον περιθάλποντα που τους εξηγεί όπως γίνεται στην οικογενειακή θεραπεία ή πιθανώς να είναι δύο παιδιά ασθενών τους οποίους τους εξηγεί και πιθανώς να τους έχουν σε κάποια προγράμματα. Δεν αναφέρονται ότι υπάρχουν προγράμματα περιθαλπώντων τα οποία είναι διαρκείες όπως είναι τα δικά μας. Γίνονται προγράμματα τα οποία τελειώνουν σε κάποια φάση, γίνονται, βλέπουν τα αποτελέσματα, τα δημοσιεύουν. Εδώ τώρα φαίνεται ότι λέει μια περιθάλπουσα μέσα στη δύσκολη για όλους περίοδο νέων δεδομένων και συνθηκό ζωής βιώσαμε τον εγκλεισμό και δυστυχώς τη ραγδαία επιδείνωση της ασθένειας στη μητέρα μου. Η εβδομαδιαία συνάντηση με την ομάδα ήταν το μόνο φως και μια νότα ελπίδας, γαλήνης και πλήρης ψυχολογικής στήριξης. Πολύ σημαντικά και αυτά τα λόγια των περιθαλπώντων. Και εδώ βλέπουμε πάλι την Μαρία την Τουμπαλίδου με η στήριξη που είχα, αν και όχι η family της φυσικής μας παρουσίας, ήταν εξαιρετική, μπορώ να πω. Ευχαριστώ από καρδιάς. Και ήταν άγγιγμα ψυχής αυτό, μαράκι προς την Μαρία την Τουμπαλίδου. Και βλέπετε εδώ πάλι, βλέπετε, δεν υπάρχουν τέτοιες εικόνες. Υπάρχουν εικόνες από την φροντίδα των ασθενών από τους περιθάλποντες. Και εδώ είναι η Μαρία Γκεζάροβα, η οποία καταφέρνει μέσω των κινητών τηλεφώνων να επικοινωνεί και να λένε μας έδωσαν τη δυνατότητα της επικοινωνίας. Περιμένω με αγωνία όμως να σας ξαναδώ από κοντά, να σας δω να δακρύζετε, να τρέμουν τα χέρια σας από θυμό, συγκίνηση, άγχος, να ξανανιώσω την ασφάλεια που μου πρόσφερε η αίθουσα.
Και βλέπετε εδώ, οι άνθρωποι επικοινωνούν με τα κινητά και δείχνουν αυτή την εικόνα, αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχουν ομάδες για να μας δείξουν, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Κακώς βέβαια και εμείς που δεν στείλαμε κάτι με όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Η ομάδα με βοήθησε στο να μπορέσω να εκφράσω τις ανησυχίες και τις απορίες μου στο δέμα της μητέρας μου, στηρίζοντάς με παράλληλα, λέει μια κόρη στην ομάδα που παρακολουθεί τα μαθήματα της Κωνσταντίνας. Και εδώ βλέπετε την δυνατότητα που έχουν να επικοινωνούν επίσης οι ξένοι με τους ανθρώπους που τους στηρίζουν. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα σας έβλεπα και θα με βλέπατε μέσα από έναν υπολογιστή και θα συζητούσαμε. Πήρα πολύ βοήθεια. Μου έκανε εντύπωση που χειρίστηκα διαφορετικά τη συμπεριφορά μου και ήμουν ήρεμη από το Αίγιο, η κυρία. Εδώ βλέπετε ότι η μόνη στήριξη είναι της οικογενειακής φροντίδας. Και βέβαια δεν είναι μόνο τα δικά μας που έχουμε κάνει. Έτσι θα ήταν πραγματικά άδικο να μην αναφερθούμε στην εταιρεία Alzheimer Αθηνών, η οποία βοήθησε μέσω του Facebook, της άλλης συλλαγογράφησης, των βιντεοκλήσεων. Μιλάνε για 10.000 τηλεφωνήματα, πολλές συλλαγογραφήσεις, 1.800 συνεδρίες μέσω των καινούριων μεθόδων, 1.331 online συνεδρίες. Στη γραμμή 1.110 δεχτήκαν περισσότερες από 1.300 κλήσεις, που σημαίνει ότι ενεργός ήταν και η Αθήνα και το Ηράκλειο ήταν ενεργό. Ατομικές συνεδρίες για διαχείριση του άγχους, κατασκευή μασκών, δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, τηλεφωνική γραμμή η οποία στηρίζει τους ασθενείς. Στο Σύλλογο της Χαλκίδας επίσης είχαμε πάρα πολλά. Διέδωσαν αυτό το βιβλίο, το «Μπορούμε να ζούμε καλά με την άνοια», το οποίο ήταν μια προσφορά ενός ιδρύματος. Έχουν βγάλει ένα βιβλίο με πρόγραμμα ασκήσεων, το οποίο το έδωσαν σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούσαν. Αυξήθηκε ο αριθμός των εξυπηρετούμενων ατόμων τρίτης ηλικίας στην Εύβοια και βέβαια συμμετείχαν και στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης, που συμμετείχαμε βέβαια όλοι. Στα Χανιά επίσης έγιναν τηλεδιασκέψεις, τηλεφωνικά ραντεβού, αποστολή έντυπου υλικού ασκήσεων μέσω ηλεκτρονικού τρόπου, άλλη συνταγογράφηση. Επίσης το Καρέλιο έκανε συμβουλευτική καθοδήγηση, απαντήθηκαν ερωτήματα με τηλέφωνα, έγινε ψυχολογική υποστήριξη, απαντήθηκαν ιατρικές απορίες και βέβαια και το Φροντίζω στην Πάτρα. Εκείνοι έκαναν και μια ωραία έρευνα με δομημένο ερωτηματολόγιο για τις ανάγκες των περιθαλπώντων και το έστειλαν σε 63, ή μάλλον πήραν απαντήσεις από 63 περιθάλποντες και βρήκαν αυτά τα ποσοστά που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Οι περιθάλποντες, το 42% ζήτησε ψυχολογική υποστήριξη για το επόμενο διάστημα. Το 20% ζήτησε ενημέρωση για τις κοινωνικές παροχές. Το 23,8% ζήτησε εκπαιδευτικά σεμινάρια να γίνονται, δηλαδή να τους εκπαιδεύσουμε. Το 27% ζήτησε κατοίκων υπηρεσίες υποστήριξης. Κάποια, ένα 20%, δεν ζήτησαν τίποτε. Και βέβαια βοήθεια με τα ψώνια ζήτησε περίπου ένα 10%. Αυτές είναι οι θεματικές ενότητες, τις οποίες ήθελαν να παρουσιάσουμε. Είναι πολύ σημαντικές, γι' αυτό τις παρουσιάζω για όλες τις εταιρείες. Υγιεινή και μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό, τρόποι απασχόλησης στο σπίτι για το άτομο με άνοια, διαχείριση προβλημάτων, διαχείριση άγχους και ψυχικής κόπωσης του περιθάλποντα, κοινωνικές παροχές και υπάρχουσες υπηρεσίες στην περίοδο της πανδημίας. Και βέβαια το 0% ήταν στο άλλο, όλοι χρειάζονταν κάτι. Και βέβαια κοινωνικές παροχές για ηλικιωμένους και άτομα με άνοια έβγαλαν αυτό το εγχειρίδιο και τρόποι πρόληψης και για την εξάπλωση του ιού, πάλι από την Πάτρα. Και στο νοσοκομείο του Πειραιά, στο ναυτικό νοσοκομείο, έγιναν ομάδες από τη Βάσο την Πατακού, που την ξέρουμε όλοι. Έκανε ομάδα ψυχοεκπαίδευσης και νοητικής ενδυνάμωσης τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούσαν
παρακολουθούσαν όλο το χρόνο αυτές τις ομάδες. Επομένως, για να ανακεφαλαιώσουμε για τους ασθενείς όλα αυτά τα οποία κάναμε, σχεδόν σε όλους, όλα αυτά τα που κάναμε στα κέντρα ημέρας, προσπαθήσαμε να τα κάνουμε και διαδικτυακά. Επιπλέον, δώσαμε και το καινούριο μας βιβλίο με νοητικές ασκήσεις, το οποίο κυκλοφόρησε το χειμώνα. Επίσης, βλέπετε ότι έχουμε και τα προγράμματα για τους περιθάλποντες, τα οποία μέσα σε αυτά είναι και τα υπέροχα παραμύθια, τα οποία εκδόθηκαν για τα παιδιά. Συγχρόνως τρέχουμε έρευνες και για τους ασθενείς με Alzheimer, αλλά και για τους περιθάλποντες, έτσι ώστε να συμμετέχουμε στην παγκόσμια προσπάθεια, την ερευνητική προσπάθεια, για να βάλουμε ένα λιθαράκι κι εμείς στο να προχωρήσουμε πιο μπροστά, λίγο πιο μπροστά. Τώρα μόλις μου έφτασε και οι δραστηριότητες οι οποίες έχουν γίνει στη Λάρισα. Μοίρασαν υλικό οι εθελοντές για τη φροντίδα, τη χρήση μάσκας και τους κανόνες υγιεινής. Πάρα πολλές τηλεφωνικές συνεντεύξεις που έγιναν το τρίμηνο του lockdown. Πρότεινε ιδέες δραστηριοποίησης η κυρία Ελένη Νύφη, φύτευσε να φυτέψουν γλάστρες στα μπαλκόνια τους και να τα περιποιούνται, ένα παράδειγμα. Και βέβαια οργάνωσε και ανοιχτή επικοινωνία τηλεφωνική με τα άτομα του Δημοτικού Γυροκομείου, έτσι ώστε να μην μείνουν απομονωμένοι, κάτι πολύ σημαντικό και πάρα πολύ χρήσιμο, το οποίο θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Λοιπόν, τελειώνοντας, να πούμε ότι τον Φεβρουάριο θα κάνουμε διαδικτυακό φέτος το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Νόσου Αλτσάιμερ και των άλλων ανιών και το 4ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων. Αυτή είναι η σελίδα του, η οποία σταδιακά γεμίζει από το πρόγραμμα. Ο σύνδεσμος του spot στο YouTube που παρουσιάστηκε στην αρχή είναι αυτός. Και βέβαια υπάρχει νέος λογαριασμός της Ομοσπονδίας στο Facebook και θα μπορούσαμε να τελειώσουμε με το και να το ακούσετε στα σπίτια σας ξανά αυτό το υπέροχο σποτ με τον πατέρα και το γιο που συζητάνε για το σπουργίτη. Το συνέδριό μας βέβαια θα είναι πάλι 4 μέρες, θα είναι πάνω από 300 ομιλητές και επομένως θα ενημερωθούμε όλοι για όλα αυτά που σας είπα μέσα σε 3/4, θα ενημερωθούμε 4 ολόκληρες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη.
Σπου-γι-τι. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος, που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3, καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Και το απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν... ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι.